χορηγοί της οικογένειας της 21χρονη Σέμα Καριωτάκη προκάλεσαν οι σημερινές καταθέσεις της συνοδηγού του μοιραίου οχήματος που παρέσυρε και εγκατέλειψε αβοήθητη τη χανιώτισσα φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, όσο και του τεχνικού συμβούλου της υπεράσπισης του οδηγού. Η μητέρα της άτυχης κοπέλας αντέδρασε στις περιγραφές της 20χρονης συνοδηγού που μίλησε για τις συνθήκες της τραγωδίας, υποστηρίζοντας ότι δεν αντέδρασε γιατί φοβήθηκε τον κατηγορούμενο και ήταν σε κατάσταση σοκ. Αντιδράσατε στην κατάθεση της νεαρής? Αντιδράω στα ψέματα. Όταν ακούω ψέματα, αντιδράω. Σφοδρά είναι ταπειρά και για τις αλληλοσυγκρουόμενες καταθέσεις του πραγματογνώμονα που έχει ορίσει το δικαστήριο για το όχημα και του τεχνικού συμβούλου της υπεράσπισης. Ο πραγματογνώμονας του δικαστηρίου καταθέτει ότι τη στιγμή της παράσυρσης έτρεχε με ταχύτητα 104 χιλιόμετρων την ώρα. Εξήγησε λεπτομερώς ότι το αυτοκίνητο είχε υποβληθεί σε άπειρες μετατροπές στον κινητήρα, από 1400 κυβικά έγινε 1800 τούρμπο, όσο και στο πλαίσιό του. Η απόκληση σε σχέση με τα αρχικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου φτάνει στο 90% από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν θα έδινε ποτέ έγκριση για τέτοιες αλλαγές, τις οποίες θεωρεί παράνομες, είπε ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας αδιανόητες τις αλλαγές που είχε υποστεί το όχημα. Αντιθέτως, ο πραγματογνώμονας που όρισε υπεράσπιση υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο κινείται με 54 χιλιόμετρα την ώρα, με την κατάθεσή του να προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Κατέθεσαν οι πραγματογνώμονες, πάει και αυτό. Εντάξει, ήταν λίγο εκ διαμέτρου αντίθετες οι μαρτυρίες τους. Ο ένας υποστηρίζει 104 χιλιόμετρα, ο άλλος 54, χωρίς να έχει δει το αυτοκίνητο καν βέβαια. Τέλος πάντων, οπότε προχωράμε στην αυριανή μέρα με την απολογία του και θέλω να πιστεύω την απόφαση. Η δίκη ολοκληρώνεται πιθανότατα αύριο με την απολογία του κατηγορουμένου. Η πρόταση του εισαγγελέα που θα ακολουθήσει και τις αγορεύσεις των συνηγόρων, ενώ άνευα προόπτου αναμένεται και η ετοιμιγορία του δικαστηρίου.